λέγανε μου ποτάμε, νερό κανά καιμένο, όφου πουλάκι μου, νερό κανά καιμένο. Αλέξανδρος Τζουγανάκης λοιπόν, είναι νέος, είναι ταλαντούχος, είναι μαζί μας, τον βλέπετε ήδη και θα του πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νικολέτα μου. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ που με προσκάλεσες στην εκπομπή σου. Και χαίρομαι. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Δικιά μου είναι η τιμή και η χαρά και πάρα πολύ μεγάλη και σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση και σε ευχαριστώ που μιλάμε και κατευθείαν στον Ενικό, γιατί θέλω να γνωρίσουμε καλύτερα τον Αλέξανδρο τον Τζουγανάκη και την νιώθω αυτή την ανάγκη, γιατί Αλέξανδρε πρέπει να σου πω ότι κάνοντας σήμερα μια παραπάνω αναζήτηση, τη μουσική σου την ακούω, μ' αρέσει, δηλώνω θαυμάστρια, το δηλώνω και δημόσια. Κάνοντας όμως έτσι μια αναζήτηση έτσι λίγο στο υλικό το δικό σου, το μουσικό υλικό, δεν ήξερα από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω, τι να πρωτοδείξουμε. Έχεις ήδη μια πολύ μεγάλη πορεία. Αυτό δεν είναι ερώτηση, αυτό είναι η δικιά μου έτσι ανάγκη για τοποθέτηση. Πες μου όμως, πώς ξεκινάει αυτή η αγάπη σου για τη μουσική? Πώς ξεκινάει? Καταρχήν, συνέβαλε σίγουρα ο πατέρας μου, διότι από μικρό παιδί ήμουνα μέσα στη μουσική και είχα πρόσβαση στα μουσικά όργανα και άκουγα μουσικές στο σπίτι συνέχεια, οπότε αυτό νομίζω ότι σίγουρα βοήθησε στο να το αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Και πότε καταλαβαίνεις, έτσι, θυμάσαι πότε είναι η στιγμή που λες ότι «Α, η μουσική είναι κάτι με το οποίο εγώ θα ασχοληθώ και θα ασχοληθώ σοβαρά, θα πήρε μετά την επαγγελματική του πορεία», αλλά πότε καταλαβαίνεις μέσα σου, γιατί έχεις σπουδάσει και κάτι τελείως διαφορετικό, πότε καταλαβαίνεις μέσα σου ότι εγώ με τη μουσική θέλω να ασχοληθώ? Ανέκαθεν, από μικρό παιδί ένιωθα κάτι ιερό τη μουσική και ακούγοντας μουσική και αργότερα όταν έπαιξα, ήταν πολύ σημαντικό για τη ζωή μου, μου δίνει νόημα αυτό και χαρά και με συγκινούσε. Δεν το είδα νομίζω επαγγελματικά ποτέ, ακόμα και τώρα. Νομίζω ότι είναι το νόημα της ζωής μου. Τι όμορφα που το θέτεις. Να τολμήσω να ρωτήσω, τη μουσική εσύ, ή μάλλον η μουσική, σε συντροφεύει φαντάζομαι σε όλες τις στιγμές της ζωής σου, αλλά περισσότερο γαλινεύει την ψυχή σου στη χαρά ή στη λύπη? Γιατί πολλοί, ξέρεις, έχουμε συνδυάσει τη μουσική με τη χαρά, αλλά υπάρχει και μερίδα του κόσμου που και στη λύπη τους βοηθάει η μουσική. Σε όλα τα συναισθήματα νομίζω είναι χρήσιμη η μουσική, γιατί και για να διασκεδάσεις χρειάζεσαι μουσική και όταν είσαι ευάλωτος, ευαίσθητος, πονάς, θέλεις να ακούσεις μουσική. Ναι. Είναι όπως η ζωή μας. Μέχρι την τώρα πορεία σου, τι είναι εκείνο το οποίο ξεχωρίζεις? Και ρωτάω, τι είναι εκείνο που ξεχωρίζεις, γιατί βλέπω ότι έχεις κάνει και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα. Έχεις και δικές σου δουλειές, οι οποίες έχουν βγει προς τα έξω, καταπληκτικές δουλειές. Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζεις, που κρατάς πολύ όμορφα μέσα σου? Το καθένα έχει το νόημά του. Δεν ξεχωρίζω κάτι. Κάθε στιγμή είναι μοναδική. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Έχει συνεργαστεί και με τον Γιώργο Νταλάρα μεταξύ άλλων. Και με τον Σταμάτη Γονίδη, σωστά? Ναι, βεβαίως. Συνεργασίες με μεγάλα ονόματα που, δεν ξέρω, έχουν μια άλλη βαρύτητα, έχουν ένα άλλο άγχος αυτές οι συνεργασίες? Σίγουρα, γιατί
πρέπει να τα απεξέλθεις. Είναι πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και ναι, βέβαια. Έχεις καταγράψει ήδη μια δικιά σου μουσική πορεία και ξέρεις, πολλοί κατευθείαν αναρωτιόνται, αχ, ο πατέρας του, ο Μιχάλης ο Τζουγανάκης, μεγάλο όνομα για τη μουσική της Ελλάδας και για την Κρήτη ιδιαίτερα. Σε άγχωσε ποτέ το όνομα του Μιχάλη Τζουγανάκη, το όνομα Τζουγανάκης που συντροφεύει το επίθετο, σε άγχωσε εσένα? Όχι, νομίζω όχι ιδιαίτερα, γιατί με τον πατέρα μου, ας πούμε, είχαμε πάντα μια επικοινωνία πολύ όμορφη και η μουσική ήταν κάτι που αυτό το έκανε ακόμα πιο δυνατό. Και όταν μοιράστηκα τη σκηνή μαζί του, ήταν κάτι το οποίο το κάναμε ούτως ή άλλως στο σπίτι. Δηλαδή, παίζαμε συνέχεια μαζί. Οπότε δεν με άγχωσε ιδιαίτερα, μπορώ να πω. Υπήρχε το ίδιο δέσιμο, γιατί εμείς παρακολουθούσαμε και πλάνα έτσι και από μια δουλειά που έχετε κάνει κοινή. Το δέσιμο ήταν το ίδιο λοιπόν, είτε βρισκόσασταν στο σπίτι οι δυο σας, είτε βρισκόσασταν μπροστά σε εκατοντάδες άτομα, υπήρχε η χημεία, αυτή η χημεία, η όμορφη του πατέρα γιου, Βέβαια, βεβαίως, πολύ, πολύ όμορφο. Θυμάσαι να σου λέει κάτι συγκεκριμένο, μια συμβουλή που σου έδωσε ο πατέρας σου για την πορεία σου, τη μουσική? Συμβουλή, πολλές. Ναι. Πολλές συμβουλές, αλλά νομίζω η πιο ουσιαστική ήταν ό,τι κάνεις να το αγαπάς. Ό,τι κάνεις να το κάνεις με αγάπη. Και το κάνεις με αγάπη και φαίνεται αυτό και το κάνει φυσικά και ο πατέρας σου με αγάπη και γι' αυτό άλλωστε, ξέρεις, ο κόσμος μπορεί και το διαβάζει αυτό, το αναγνωρίζει. Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον, ποια είναι έτσι τα σχέδιά σου, αν υπάρχει κάποια δουλειά ενδεχομένως που έχεις τώρα στα σκαριά? Ετοιμάζω διάφορα, είμαι τώρα σε δημιουργική φάση, είμαι συνέχεια στο στούντιο. Επειδή κατά καιρούς συνέχεια ηχογραφώ και γράφω στίχο, μουσική και αυτά, και έχουν μείνει πολλά τραγούδια που είναι στο σιρτάρι. Και τώρα είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να βάλω μια τάξη, να τα χρονοδιαγραμματίσω και να τα μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Πώς γίνεται αυτό το διάλεγμα, Αλέξανδρε? Δηλαδή, είσαι δημιουργός, δημιουργείς μουσική. Πώς μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα στα παιδιά σου, λοιπόν, σε αυτά που έχεις δημιουργήσει και να πεις «Α, αυτό και αυτό θέλω». Εκεί μετράει το προσωπικό συνέστημα, παίρνεις τη γνώμη και κάποιου άλλου. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό. Τα αφήνω τα πράγματα λίγο να εξελιχθούν μόνα τους. Δεν τα πιέζω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι νιώθω ότι θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο, το μοιράζομαι. Και επειδή κάνω και διαφορετικά πράγματα, δηλαδή είμαι σε μια φάση αναζήτησης, πειραματισμού και είμαι με το ένα πόδι στην παράδοση και με το άλλο στην αναζήτηση, φτιάχνω ενότητες, δηλαδή λέω θα τα κάνεις όλα αυτά που θέλεις, θα κάνεις και τα πιο παραδοσιακά σου, θα κάνεις και τα πιο αναλλακτικά σου και κάπως έτσι το φτιάχνω. Και μέχρι τώρα το παντρεύεις αυτό, παντρεύεις το παραδοσιακό με το εναλλακτικό, την παράδοση και αλλιώς, ας πούμε. Προσπαθώ, ναι. Προσπαθώ. Τι σημαίνει? Είναι κάτι που μου αρέσει. Ναι. Αυτό, τι πήγες να μου πεις, δεν σε άκουσα. Τι σημαίνει η κριτική παράδοση για σένα? Αγαπάς τη μουσική, σε γαλινεύει μουσική, αλλά η κριτική παράδοση τι σημαίνει για σένα? Η κριτική παράδοση είναι η αρχή και το τέλος μου. Είναι τα ερεθίσματά μου, τα βιώματά μου όλα. Είναι η αρχή και το τέλος μου. Δηλαδή και στη μουσική πάνω, όποτε πάω να χαθώ, ή έχω κάποιες απορίες ή αυτό, πάντα γυρνάω στην παραδοσιακή μας μουσική. Μεγάλη κληρονομιά. Είναι πολύ σημαντική για μένα. Μεγάλη κληρονομιά, βέβαια. Και έχουμε και πολύ, πολύ πλούσια μουσική. Πολύ σπουδαία μουσική παράδοση. Και δεν παίζεις μόνο λαούτο, έτσι κάνοντας λίγο την αναζήτηση, είδα ότι παίζεις και άλλα μουσικά όργανα, άλλα 4-5. Ναι. Παίζω λίγο πιάνο. Έπαιζα τύμπανα, χρουστά,
ούτι. Όταν, σάζει. Όταν πήρες την απόφαση. Πήρες την απόφαση. Αυτό βέβαια δεν έχει χρονικό, αυτό ήρθε μόνο του. Αλλά όταν πλέον άρχισε να ξεκαθαρίζει ότι θα ασχοληθείς τόσο ενεργά με τη μουσική, είτε αυτό ακολουθούσε κάποια επαγγελματική διαδρομή, είτε όχι. Η οικογένειά σου τι σου είπε, ο πατέρας σου είπε να αγαπάς τη μουσική, να το κάνεις με αγάπη. Η οικογένειά σου τελικά τι σου είπε, έχοντας ήδη τον μπαμπά Μιχάλη, ο οποίος είχε αφιερώσει αρκετά χρόνια τη ζωή του στη μουσική. Βέβαια. Η μητέρα μου. Ναι. Ήθελε να σπουδάσω και της έκανα το χατήρι, διότι μου έλεγε, παιδί μου, η μουσική δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι αυτό το πράγμα επάγγελμα, και όντως και εγώ δεν το βλέπω σαν επάγγελμα. Λοιπόν, πήγα, σπούδασα και μετά έκανα αυτό που αγαπώ πραγματικά και νιώθω ότι θέλω να αφοσιωθώ πλήρως σε αυτό. Mm. Να δώσω όλη μου την ενέργεια σε αυτό. Και το έκανες από επιλογή, λοιπόν. Δηλαδή, είπες, όχι, ναι, θα σπουδάσω πολιτικός μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, ε. Πολιτικός μηχανικός, ναι. Είπες, θα σπουδάσω, λοιπόν. Ναι, δεν το αγαπούσα λοιπόν, αυτό πολύ. Δηλαδή, ένιωθα. Ναι. Ένιωθα ότι δεν μπορώ να. Ότι δεν μπορώ να προσφέρω πολλά πράγματα σε αυτό με αγάπη. Να προσφέρω. Τι μεγάλο πράγμα αυτό που λες. Και γι' αυτό το λόγο. Να κάνεις κάτι που αγαπάς για να μπορείς να προσφέρεις κιόλας, όποιο μετερίζει και αν είναι αυτό. Είναι και το μήνυμά σου, αυτό που λες τώρα και στα παιδιά που μας ακούνε, που αγαπάνε τη μουσική, αλλά ξέρεις, το κάνουν διστακτικά, το κάνουν μην πιστεύοντας ότι μπορούν να προσφέρουν μέσα από αυτό. Τι τους λες? Τι να κάνουν? Να ακολουθήσουν τον όνειρό τους στη μουσική, ε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αν το αγαπάνε πραγματικά αυτό, βέβαια. Αν τους δίνει ικανοποίηση, χαρά, τους γεμίζει την ψυχή τους αυτό το πράγμα, τι άλλο θέλεις? Έτσι είναι. Κρήτη, έρχεσαι τακτικά. Τώρα βρίσκεσαι στην Αθήνα, να πούμε. Ναι. Δεν έρχομαι τακτικά και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Ναι. Τα τελευταία χρόνια δεν έρχομαι τακτικά. Θέλω να έρχομαι πιο συχνά και το έχω σκοπό, δηλαδή από εδώ και έπειτα να έρχομαι πιο συχνά στην Κρήτη, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ. Και να κάνεις και έτσι και ωραίες βραδιές στην Κρήτη για να μπορούμε κι εμείς να σε απολαύσουμε και από κοντά, Αλέξανδρε, και σε δεσμεύω και δημόσια ότι με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείς στην Κρήτη σε περιμένω εδώ, να τα πούμε και από κοντά. Με μεγάλη μου χαρά, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ξαναλέω ότι φέρεις ένα πολύ μεγάλο όνομα στις πλάτες σου, του μεγάλου και του έτσι πολύ αγαπητού σε όλους μας Μιχάλη Τζουγανάκη, αλλά είσαι ο Αλέξανδρος, ακολουθείς τη δική σου την πορεία, είσαι πολυτάλαντος, έχεις ένα ταλέντο μουσικό καταπληκτικό και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Νικολέτα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.